δεν είναι υπερβολή να επισημάνουμε πως το παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον αλλάζει καθημερινά με ρυθμούς που δεν μπορούσαμε ακόμη και στο πρόσφατο παρελθόν να φανταστούμε. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η χώρα μας οφείλει να παρακολουθεί αλλά και να υιοθετεί επιχειρηματικές τακτικές, σύγχρονες, ενώ ταυτόχρονα και αποτελεσματικές. Οφείλουμε να αναδεικνύουμε δημιουργικές ιδέες που προσφέρουν λύσεις αλλά και βελτιώνουν την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης. Είναι γι' αυτό που παρευρισκόμενο σήμερα στα εγγένεια αυτού του επιχειρηματικού χώρου της εταιρείας Precious, το διάβαζα με τον λατινικό τρόπο ρέχος και τελικά ευτυχώς που το είπατε ρίχος. Θέλω εν πάση περιπτώσει να μεταφέρω το μήνυμα πως ανάλογα ευθύνες προτάσεις όπως αυτή που εγγενιάζουμε σήμερα είναι εκείνες που συμβάλλουν περισσότερο στη διαμόρφωση του αποτελεσματικού οικονομικού περιβάλλοντος. Εσύ φίλοι, οι εξελίξεις στην κυπριακή οικονομία σηματοδοτούν την στροφή μας από τα πρόθυρα της καταστροφής στην οποία βρισκόμασταν πριν 3 χρόνια στην δημιουργία της δυναμικής για να προχωρήσουμε με σταθερά βήματα μπροστά. Σήμερα περισσότερο παρά ποτέ η επιχειρηματική μας κοινότητα καλείται να αξιοποιήσει στο έπακρο τις επενδυτικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες που αναφύονται εκμεταλλευόμενοι ακριβώς την αποφασιστικότητά μας να δημιουργήσουμε μια οικονομία πιο παραγωγική, πιο ανταγωνιστική και εξωστρεφή. Τη χρονιά που μας πέρασε, κυρίες και κύριοι, πετύχαμε τον ψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης που είχαμε τα τελευταία 7 χρόνια. Πετύχαμε ρυθμό ανάπτυξης σημαντικά ψηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, 1,6%, ενώ σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, το πρώτο τρίμηνο του 2016 η ανάπτυξη στην Κύπρο κινείται με ρυθμό 2,7%, που είναι ένας από τους ψηλότερους στην Ευρωζώνη. Τα αποτελέσματα αυτά, και βεβαίως σε καμιά περίπτωση δεν είναι αυτονόητα και οπωσδήποτε δεν είναι διασταλισμένα αν δεν προσέξουμε. Απαιτείται η δική μας διαρκή, στιβαρή διαχείριση, προκειμένου να ολοκληρώσουμε και τον κύκλο των μεγάλων μεταρρυθμίσεων, τις οποίες έχουμε τροχιοδρομήσει τόσο για το εγγένειο οικονομικό περιβάλλον, όσο και για τον δημόσιο τομέα. Δημιουργούμε δηλαδή μια οικονομία, αηφόρα, διαχρονικά ελκυστική, σε νέες επενδύσεις και ένα ευνοϊκό περιβάλλον για νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, στις οποίες προσβλέπουμε ιδιαίτερα με τις επικείμενες εξελίξεις στον τομέα του φυσικού αερίου. Υπενθυμίζω συναφώς πως σύντομα ολοκληρώνονται και οι διεργασίες για τον τρίτο γύρο αδειοδότησης σε τεμάχια της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται και οι σχεδιασμοί μας για την αξιοποίηση των εντοπισμένων κοιτασμάτων στο οικόπεδο 12. Κυρίες και κύριοι, η εταιρεία Regius δημιουργεί επιχειρηματικά κέντρα στα οποία παρέχονται πλήρες υπηρεσίες εργασιακού χώρου διαφόρων μεγεθών, πλήρως εξοπλισμένων, με όλες τις απαραίτητες διευκολύνσεις. Που στη δημιουργία ενός τόσο δημιουργικού χώρου συμβάλλει σημαντικά στην διευκόλυνση προσέλκυσης ξένων επιχειρήσεων οι οποίες θα εξετάσουν την πιθανότητα δημιουργίας μόνιμης βάσης στην πατρίδα μας. Η επιλογή της πόλης της Λεμεσού για την δημιουργία του εν λόγω επιχειρηματικού κέντρου συνιστά φυσική εξέλιξη στην πορεία ανάπτυξης που ακολουθεί η πόλη. Το συγκεκριμένο μοντέλο λειτουργίας των κέντρων της Regius συμβάλλει τα μέγιστα ακόμη και εντόπιες επιχειρήσεις να κάνουν τα πρώτα τους βήματα μέσα σε ένα καθαρά επαγγελματικό περιβάλλον, πλήρως εξοπλισμένο, χωρίς να χρειάζεται η επένδυση σημαντικού αρχικού κεφαλαίου που απαιτεί η αναζήτηση επαγγελματικών χώρων. Κλείνοντας, ήθελα να συγχαρώ και ταυτόχρονα να ευχαριστήσω την εταιρεία Regius, η οποία εδώ και καιρό έχει επιλέξει την χώρα μας για τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, οι οποίες, να σημειώσω, περιλαμβάνουν παγκόσμιο δίκτυο σε 106 χώρες με 2.800 επιχειρηματικά κέντρα, 3 εκ των οποίων ευρίσκονται στην Κύπρο. Θέλω θερμά να σας συγχαρώ, να ευχηθώ κάθε επιτυχία και στη νέα σας πρωτοβουλία και ό,τι καλύτερο στους
επιχειρηματίες που θα έχουν την τύχη ή την ευτυχία να στεγάζονται σε αυτό το σύγχρονο επιχειρηματικό κέντρο. Σας ευχαριστώ. Εξαφότατε, κύριε Πρόεδρε, εκλεχτοί καλεσμένοι, αγαπητοί συνεργάτες, καλησπέρα σας και από εμένα. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την παρουσίαση στα σημερινά εγένεια του δεύτερου επιχειρηματικού κέντρου της ΔΥΤΟΥ στην Κύπρο, εδώ στη Λεμεσό. Θυμάμαι την πρώτη μου επίσκεψη στη Λεμεσό πριν περίπου 10 χρόνια, εντυπωσιασμένη να λέω στον εαυτό μου ότι σε αυτή την πόλη δεν ήθελα να ζήσω. 10 χρόνια μετά, μέσω της Regions, διαμένω μεγάλο χρονικό διάστημα στην Κύπρο, με βάση τη Λευκοσία, και μετά τη συνεργασία μας με τον κύριο Στέλιο Ιωαννίδη και τον Victory House, νομίζω ότι είμαι ένα βήμα πιο κοντά στην τότε επιθυμία μου. Η Regions, όπως ήδη είπε ο Πρόεδρος, είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στην παροχή ευέλικτων συμβάσεων χώρων εργασίας. Με ένα δίκτυο 2.800 σημείων σε 106 χώρες, παρέχουμε υπηρεσίες σε παραπάνω από 2,5 εκατομμύρια επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Το πελατολόγιο μας περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα από τις πιο επιτυχημένες εταιρείες παγκοσμίως, με κύκλο εργασιών πολλών εκατομμυρίων, μέχρι ιδιώτες που απλά θέλουν να χρησιμοποιήσουν ένα γραφείο για μία ημέρα ή θέλουν να εργαστούν σε επαγγελματικό περιβάλλον για λίγες ώρες έως και πολλά χρόνια. Στόχος και στρατηγική της εταιρείας είναι να μπορεί κανείς να εργάζεται όπου, όταν και με τον τρόπο που επιθυμεί έναντι πολύ ανταγωνιστικών τιμών.